Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε με αυτή τη συνέντευξη τύπου τον κόσμο της Καστοριάς στο 3ο Mediterranean Culture Festival in Castoria, το οποίο πραγματοποιείται στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς στην περιοχή της Κουμπελίδικης, στον άπλο χώρο του πρώην πρώτου γυμνασίου. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα να σας αναφέρουμε και έχουμε και τον καλλιτέχνη μας εδώ πέρα, ο οποίος είναι αύριο θα τραγουδήσει, είναι ο Σπύρος ο Καβάδας. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα, η οποία είναι σήμερα. Σήμερα θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα Los Alamos, το οποίο παίζει κάντι και classic rock μουσική, είναι ένα καστοριανό συγκρότημα. Θα ακολουθήσει το συγκρότημα Scarlet, είναι ο Μπάμπης και η Χαριτίνη, με pop rock μουσική. Ακολουθεί το Snow Crow, πρόκειται στην ουσία για ένα group το οποίο είναι συνέχεια του προηγούμενου της Scarlet και αποτελείται κυρίως από μέλη των Scars of Tears. Ακολουθεί ο Comic Ski με hip hop μουσική, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση ο συγκεκριμένος. Και η βραδιά θα κλείσει με το συγκρότημα Suza Banda. Είναι ένα καθαρά νεανικό συγκρότημα με punk rock ήχους. Η αυριανή ημέρα του φεστιβάλ, Σάββατο 2 Ιουλίου, είναι αφιερωμένη σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Πρόκειται για μια γιορτή με ήχους έντεχνους, λαϊκούς, με τραγούδια ορόσημο της ελληνικής μουσικής και θα ακούσουμε τραγούδια των Θεοδωράκη, Μπιθικότσι, Μούτσι, Μακόπουλου, Χατζηδάκη, Βαμπακάρη και πολλών άλλων. Πρόκειται ίσως για το δυναμικότερο line-up που πραγματοποιείται ποτέ στο κέντρο της Καστοριάς, στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς και συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα τα οποία θα τα ακούσετε με σειρά εμφάνιση. Είναι η Βάσο Ιγιάλη, η οποία θα ξεκινήσει με ήχους έντεχνους και λαϊκούς με την κιθάρα της. Θα ακολουθήσει η λαϊκορυμπέτικη χοροδία του Συλλόγου Αθανάσιου Χριστόπουλου. Πρόκειται για την ιωσύστατη καθαρά λαϊκορυμπέτικη χοροδία του Συλλόγου Αθανάσιου Χριστόπουλου, η οποία μετράει μόλις 6 μήνες ζωής, αλλά με μια τεράστια επιτυχία στην πρώτη εμφάνιση στα πλαίσια Χριστοπούλια 2016. Η βραδιά θα κλείσει με έναν εξαίρετο καλλιτέχνη που μας έρχεται από την Αθήνα, είναι ο Σπύρος ο Καβάδας, ο οποίος έρχεται με πενταμελή ορχήστρα. Καλησπέρα σας. Θα σας τα πει ο ίδιος πιο αναλυτικά τα του προγράμματός του. Ο Σπύρος Καβάδας λοιπόν συμπράττει με τον Νίκο το Σπάθα και πενταμελή ορχήστρα με σκοπό ένα αξέχαστο μελωδικό ταξίδι. Εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθώ όσον αφορά το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι καθαρά έχει πολιτιστικό χαρακτήρα. Φιλοξενούνται καταστήματα και επιχειρήσεις Καστοριάς οι οποίες εξειδικεύονται σε παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, ό,τι βγάζει η γη μας δηλαδή. Θα συμμετέχουν 4-5 επιχειρήσεις με τοπικά προϊόντα. Θα έχουμε το μάγειρα το Χρήστο τον Πλεσιώτη, ο οποίος με νύχια και με δόντια το φέρνουμε στην Καστοριά. Εμφανίστηκε πριν από λίγες μέρες, ήταν στο Τεχνόπολη στην Αθήνα. Έπειτα, χτες εμφανίστηκε σε εκπομπή του Sky, στην πρωινή εκπομπή του Sky και ήταν κλεισμένος να φανταστείτε για το τρίμηνο αυτό στον Πειραιά, αλλά τον φέραμε στην Καστοριά για να κάνει αυτό το show μαγειρικής. Από εκεί και πέρα συμμετέχουν την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή, συμμετέχει το χοροδιακό σωματείο Καστοριανή Συμφωνία, όπου με μια συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου Τσαρσί και του Σωματείου Χοροδιακή, το Χοροδιακό Σωματείο Καστοριανή Συμφωνία, θα παρουσιάσουμε το δεύτερο φεστιβάλ χοροδιών. Να αναφέρουμε ότι και εδώ, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό στο φεστιβάλ. Να το τονίσουμε αυτό, είναι ελεύθερη για το κοινό η είσοδος στο φεστιβάλ, σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ, είτε είναι μουσικό είτε οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και να αναφέρουμε ποιες χοροδίες θα συμμετέχουν. Θα συμμετέχει η παραδοσιακή χοροδία μικρασιατών νομού Πέλας, η Μπίγα, η οποία έχει έδρα την Έδεσα. Την χοροδία διευθύνει ο Χωράσης Παντελής Πολυχρονιάδης και τη συνοδεύουν μουσική και μέλη του Συλλόγου. Ακολουθεί η μεικτή χοροδία, πολυφωνική χοροδία του Σωτήρη Τολεμαΐδας. Πρόκειται για μια χοροδία που σε μόλις 3 χρόνια ζωής μετράει πολλές διακρίσεις. Χωράφης είναι ο κύριος Νικόλαος Μαθαίου. Ακολουθεί η χοροδία παραδοσιακής μουσικής Γιάννη Τσόν, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Μαέστρος και δάσκαλος των μουσικών έργων της χοροδίας είναι ο μουσικός και θεολόγος κ. Στέφανος Καλλιωτάκης. Και η βραδιά η τελευταία θα κλείσει με την μεικτή πολυφωνική χοροδία της Καστοριάς, η Καστοριανή Συμφωνία, η οποία δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 και αποτελεί ένα αναγνωρισμένο χοροδιακό σωματείο. Πρόκειται για μια μεικτή πολυφωνική χοροδία που στο ρεπερτόριο της περιλαμβάνει τραγούδια από την κλασική ελληνική και ευρωπαϊκή μουσική και εξειδικεύεται σε παραδοσιακά τραγούδια της Καστοριάς. Κοντά μας έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Αθανάσιου Χριστόπουλου, την κυρία Άννα Χατζηδιάδου, που συμμετέχει ο Σύλλογος στο φεστιβάλ του Mediterranean Culture Festival Καστόρια και ο κύριος Δημήτρης Γιαντίνης από το Χοροδιακό Σωματείο.
Καστοριανή συμφωνία. Καστοριανή συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Τσαρσί. Είναι η πρώτη φορά, είμαστε δύο χρόνια περίπου σαν χοροδία, λειτουργούμε εδώ στην Καστοριά και είναι το μόνο σωματείο μέχρι στιγμής που έχουμε κάποια συνεργασία. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο παράπονο σαν χοροδιακό σωματείο για την απαξίωσή μας. Έτσι, εκφράζω απλώς ένα παράπονο. Έχουμε κάνει γύρω στις 20 εκδηλώσεις ή συμμετάσχει ή πραγματοποίηση γύρω στις 20 εκδηλώσεις. Με αποκορύφωμα την επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένη του Μητροπολίτη Πρικυπωνήσων Ιακώβου, και εκεί ψάλαμε κιόλας, γιατί ο μουσικός μας είναι και θεολόγος και έχει τέτοιες γνώσεις. Και εκτός από ψαλμωδίες βέβαια, τραγουδήσαμε έντεχνο τραγούδι και παραδοσιακά τις Καστοριές. Τώρα επαναλαμβάνω και πάλι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Τσαρσί για τη συνεργασία μας. Την τρίτη μέρα αυτή, στις 8.30 το βράδυ και ύστερα, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι συμβάλλουμε στην προσπάθεια του ΣΑΣΥ. Ευχαριστώ πολύ. Σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου Αθανάσιου Χριστόπουλος και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύλλογο Τσαρσί και την τιμή που μας έκανε να μας προσκαλέσει και να μας συμπεριλάβει στο φεστιβάλ που διοργανώνει. Νομίζω ότι ο Αθανάσιος Χριστόπουλος έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο μία πορεία αν μη τι άλλο συνεργασίας και σύμπνοιας με όλους τους συλλόγους και ήταν μεγάλη απόδειξη και η τελική παράσταση που έγινε στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με 5 συλλόγους όλοι μαζί που χορέψαμε τους χορούς της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες και όταν μας έγινε η πρόταση, φυσικά δεχτήκαμε αμέσως να συνεργαστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι ο Σπύρος Καβάδας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ για τον κόπο που κάνατε να είστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσουμε με ευχαριστίες. Το Σύλλογο Τσαρσί που μας φιλοξενεί εδώ πέρα. Την Πρόεδρο, τον Δαμιανό και όλους εσάς που είστε εδώ. Θέλω να σου πω ότι η καταγωγή μου είναι από τους Παξούς. Κερκυραϊκή καταγωγή. Και έχω φυτέψει και στην Καστοριά, να ξέρετε. Έπαιζα μπάσκετ μαζί με τον Διαμαντίδη στο γήπεδο της Καστοριάς. Βέβαια αυτός έγινε μεγάλος, μπασκετμπολίστας. Εγώ προσπαθώ ακόμα να γίνω μεγάλος μουσικός. Θα ήθελα πολύ να έρθετε σε αυτό το φεστιβάλ. Οι διοργανωτές φρόντισαν ώστε να είναι όλοι καλλιτέχνες ακέραιοι και καταπληκτικοί. Έχω ήδη διαβάσει για αυτούς που φιλοξενούνται σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Εμείς με τη σειρά μας είμαστε μια πενταμελής ορχήστρα. Έχουμε καλύψει ένα μεγάλο φάσμα ρεπερτορίου, το οποίο αφορά τους νεότερους έντερους καλλιτέχνες, αλλά και παλαιότερους, όπως είπε και ο Δαμιανός, Μαρκόπουλο, Χατζηδάκη, Δήμο Μούτσι, Γιάννη Σπάθα, Κάτσι Μιχαίους και άλλα ενδεχομένως Μπαμπακάρι και με εκπλήξει μέσα στο πρόγραμμα. Έχω και μια τραγουδίστρια κοντά μου, την Κωνσταντίνα την Μπάλα, η οποία θα φροντίσει και αυτή να περάσει την υπέροχα. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι θα φέρουμε και κομμάτια από το Γιάννη τον Σπάθα, τον πατέρα του Νίκου. Ο Νίκος, ο συνεργάτης μου, ο Σπάθας, είναι πίσω από τις κάμερες. Μας ζητήθηκε να παίξουμε ένα κομμάτι για σας, αν το θέλετε ακόμα. Να τον φέρω κοντά, να μην πω πάρα πολλά, γιατί ο χρόνος πιέζει.